Χαίρετε! Καλή χρονιά να έχετε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Είμαστε και πάλι μαζί σας. Ελπίζω να περάσετε καταπληκτικά. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και τα σχετικά τέτοια, σε όλους όσους γιορτάζουν και τα λοιπά. Μια που και κάποιοι γιορτάζουν, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Είμαστε και άλλη μια χρονιά εδώ, από το Κουρίον The Barbershop, έτσι ώστε να τα λέμε, να βλέπουμε τι γίνεται. Τι να γίνεται, να μου πεις, ψιλοκόπι-πέιστ θα είναι το έτος, το κόβω. Και είπα να ξεκινήσουμε κάτι αισιόδοξο, το οποίο τέλος πάντων, με τον ένα τον άλλο τρόπο, θα μας δώσει μια νέα ελπίδα για το μέλλον. Ο λόγος τώρα έχει να κάνει με το εξής. Η επιλογή μιας τέτοιας έτσι, σχετικά θεματικής με κάποια βιντεάκια που θα μας βοηθήσουν κτλ. Έχει να κάνει με το ότι την Παρασκευή κλείνουν 11 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου μαγαζιού. Καθ' όλα τα χρόνια αυτά έχουν περιοριστεί τέλος πάντων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση πάνω από 770 άνθρωποι, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν εκεί χωρίς πρακτικά να τους απαγγείλει κανείς κατηγορίες, χωρίς να περάσουν από κάποια δίκη, χωρίς να υπάρξει τέλος πάντων οτιδήποτε που να έχει να κάνει με τη διαχείριση ή το σεβασμό των δικαιωμάτων τους ως άνθρωποι. Όλοι όσοι έχουν μεταφερθεί εκεί έχουν μεταφερθεί με μια υποτιθέμενη δικαιολογία που έχει να κάνει με το... τις διάφορες πράξεις και νόμους που η Αμερική κατά καιρούς έχει ψηφίσει και τις έχει κάνει να λειτουργούν παγκόσμια υπερεθνικά σαν νομοθεσίες. Διάφορους νόμους λοιπόν που αφορούν την τρομοκρατική οργάνωση, τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και διάφορα τέτοια και τρομοκρατικές επιθέσεις. Με βέβαια αρχή όλων την 11η Σεπτεμβρίου, όπου ήταν και πρακτικά η δικαιολογία για να εξαπολυθούν επιθέσεις σε όλες τις κατευθύνσεις και σε ό,τι ανθρώπινα δικαιώματα είχαν απομείνει ανέγγιχτα, θα μπορούσαμε να πούμε, σε εισαγωγικά. Θα δούμε έτσι ένα πρώτο βιντεάκι, το οποίο πρακτικά το μόνο που κάνει είναι να στρογγυλεύει λίγο τις γωνίες, από την άποψη ότι ναι, έχει όλα τα διάφορα πλάνα σχετικά, πριν πούμε λίγο στο ζουμί της υπόθεσης, έχει διάφορα πλάνα σχετικά, τα οποία συνοδεύονται από μια, τέλος πάντων, ατέρια στη μουσική, έτσι λίγο για να αλαφρύνουμε μέχρι να φτάσουμε στο βάθος της υπόθεσης, που είναι τα υπόλοιπα βιντεάκια που δείχνουν και κόσμο που έχει πάει εκεί, έχει κάνει ρεπορτάζ, στιγμιότυπα διάφορα, τα οποία δεν βοηθάνε καθόλου την εξέλιξή μας ως είδος. Πάμε να δούμε το πρώτο. Guantanamo. You're all gonna be questioned for a year or two. Lots of torture down at Guantanamo. No more Quran, it's true. No human rights for you. We're gonna shave off all your hair. We're gonna set dogs on you to chew on your dick. We'll torture you with guns and porno. Hard rock until you're sick. Yes, you're all going down in Guantanamo. Yeah, US is gonna kick your ass for a year or two. Lots of fun for you down at Guantanamo. You radicals, you're just gonna lose. We're gonna start to make you love some Jews. Goodbye.
Κορίνα. Έργα. Η Κορίνα με τα έργα. Λοιπόν, να καλησπερίσω και το τσατέιρος, τσατ, με τα απίθανα χιουμοριστικά του, τις απίθανες χιουμοριστικές του υπογραμμίσεις. Είδατε τέλος πάντων μια έτσι λίγο ηρωνική παρουσίαση του Γκουαντάναμο με ένα αντίστοιχο τραγουδάκι που η στίχη του ήταν επίσης ηρωνική, που όμως έκρυβαν μια πάρα πολύ πικρή και σκληρή αλήθεια, ότι ναι, διάφοροι τρελοί οι οποίοι βρίσκονται σε θέση εξουσίας έχουν τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να αφαιρέσουν σε κάποιον οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαίωμα έχει, να τον υποβάλουν σε διάφορες διαδικασίες χωρίς να ξέρουν οι δικοί του, χωρίς να ξέρει ο ίδιος γιατί, και πολλές φορές οι δικοί του χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται. Πράγματι υπάρχουν αυτοί οι διάφοροι τρελοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κυβερνήτες χωρών ή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Αναρωτιέμαι πάρα πολύ πολλές φορές κατά πόσο, αν υπήρχε μια προϋπόθεση ψυχολογικού assessment σε όσους ασχολούνται με την πολιτική ή γίνονταν βουλευτές ή οτιδήποτε, αν θα υπήρχε κανείς να πολιτευτεί στις διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και τη δική μας. Δεν ξέρει κανείς δεν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει ένα ψυχομετρικό ή τέλος πάντων ένα ψυχολογικό τεστ σε αυτούς τους ανθρώπους, με συνέπεια αυτά που γίνονται στον πλανήτη. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή, έτσι είναι και γύρω-γύρω, γιατί από μια τέτοια κατάσταση υπάρχει από πίσω μια βιομηχανία που ανθίζει. Πραγματικά θα πρέπει να ξοδέψουμε άλλες 2 και 3 εκπομπές προκειμένου να μιλήσουμε για τη σοφρονιστική βιομηχανία των ΗΠΑ. Αλλά τέλος πάντων, να μαθαίνουν στον κόλο τους να βάζουν το αγκούρι να το βάζουν, μην πάνε να το βάζουν και στον κόλο του υπόλοιπου πλανήτη, όπως γίνεται με τον Γκουαντάναμο. Να θυμίσω, χωρίς δικαστήρια, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί είναι περιορισμένοι εκεί, σε μια εγκατάσταση που, όπως είπαμε και προηγουμένως, εγκαθιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 από την τότε κυβέρνηση Bush, ούτως ώστε να κρατούνται συλληφθέντες ή τέλος πάντων απαχθέντες σε άλλες περιπτώσεις άνθρωποι ύποπτοι για τρομοκρατικές, εμπλοκή σε τρομοκρατικές επιθέσεις και διάφορα τέτοια, κάτω από τους αντίστοιχους όρους και νόμους, όπως είναι ας πούμε ο γνωστός αντιτρομοκρατικός που ψηφίστηκε μετά, όπως είπα και προηγουμένως, από την 11η Σεπτεμβρίου, όπου ο Homeland Security Act και πάει λέγοντας, όπου μπορούν να μπουν οπουδήποτε, να πάρουν οποιονδήποτε, να κάνουν οτιδήποτε χωρίς να τους πει κανείς τίποτα. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές αυτό έλεγε ο νόμος. Ήταν πάρα πολύ ωραία επιλογή, ήταν ένας τρίαμβος της δημοκρατίας. Όλοι νιώσαμε μια γλυκιά ανατριχύλα όταν ψηφίστηκε και άρχισε να εφαρμόζεται. Κάτι αντίστοιχα πράγματα έχουν συμβεί τώρα πρόσφατα σε σχέση με τον περιορισμό των ανθρωπίνων ελευθεριών στο Occupy Wall Street, όπου ενεπλάκησαν διάφορες υπηρεσίες κάνοντας cross-check από 1,000 άλλες μη κρατικές υπηρεσίες στοιχεία προκειμένου να βρουν, να συλλάβουν ή να περιορίσουν τους ανθρώπους που ήταν πιο έντονη η παρουσία τους οργανωτικά στο Occupy Wall Street. Και το λέω αυτό έτσι ώστε να κάνω ένα μικρό συνδυασμό. Αν αυτοί οι τύποι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό εδώ και εδώ και 11 χρόνια, για κάποιους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη, χωρίς εμείς τελικά πρακτικά να μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό, σε μια δεκάδα χρόνια, ίσως σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη, υπάρχει και μια φυλακή για μας, λέω εγώ, ή και στο ίδιο μέρος που ζούμε. Έτσι, αυτή είναι η προέκταση που θέλω να του δώσω, διότι καλώς ή κακώς τα πράγματα σε αυτή την περίοδο και πάνω σε αυτά τα θέματα έχουν γίνει πάρα πολύ επικίνδυνα, δηλαδή τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών και όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, έχουν αρχίσει και γίνονται ταμπού να τα λες. Δηλαδή, ας πούμε, οι ακτιβιστές, οι οικολόγοι ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα handbooks και των αστυνομικών, των CAPS, ας πούμε, που λέμε, και των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών, αλλά και του FBI, είναι potential terrorists. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό, έτσι, να λες ότι είναι, μην το σφάζετε το ζωντανό. Ο νόμος αντιμετωπίζει σαν πιθανό παραβάτη τρομοκρατικής νομοθεσίας. Λοιπόν, αν στο μέλλον, ας πούμε,
συνεχίσει αυτό το πράγμα και εντείνεται, τότε θα πάμε σε μια κατάσταση όπου θα είναι πλήρως νομιμοποιημένο σε όλο τον πλανήτη όποιος είναι αντιφρονών με το σύστημα να μπορεί να περιορίζεται χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα να ρωτήσει γιατί ή να κάνει κάτι γι' αυτό. Εξάλλου, δύο πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ένας το έχει υπερασπιστεί στεναρά και αυτός και το επιτελείο του, και ο άλλος το μόνο που έχει κάνει είναι υποσχεσούλες για το αν και κατά πόσο θα καταργηθεί και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε λίγο όμως γιατί γίνεται όλος αυτός ο λόγος, γιατί γίνεται όλος αυτός ο τόρος και γιατί μπήκα στη διαδικασία να συζητήσουμε κάτι τέτοιο λίγες μέρες μετά την είσοδο του νέου χρόνου. In the law. We had lawyers look at it and say, Mr. President, this is lawful. That's all I can tell you. I'm not going to tell you specifically what's done because I don't want the enemy to adjust. This, we're at war. This is people that want to come and kill your families. If that was legal and within the law, why couldn't you do it at Guantanamo? Why'd you have to go to a secret location around now, the world? I'm not going to talk about techniques. Josh Colangelo Bryan is a lawyer at Dorsey & Whitney in New York who volunteered at Guantanamo. He represents Juma al-Dosari. For a while, the government thought al-Dosari was a recruiter in America for al-Qaeda, possibly involved in the case known as the Lackawanna 7. But this is never brought up at his CSRT hearing. Instead, the government simply states that he's al-Qaeda, and as proof, lists various places he's been. Afghanistan, Bosnia, Azerbaijan, the Pakistan border. Supposedly he was fighting in some of those places, but the government provides no evidence of that. They don't quote witnesses. Nobody's on record saying he's al-Qaeda. Here's Colangelo Bryan. What's interesting to me when we talk about what he was doing in that part of the world is the allegation that the U.S. military makes against him, that he was, quote, present at Tora Bora, close quote. The military offers no allegations as to when Juma was supposedly in Tora Bora. It says nothing about what supposedly he was doing. He was present in that place. Now, Juma says that he's never been to Tora Bora. And again, even if that allegation is true, frankly, it doesn't prove anything. Absent some evidence of some involvement in terrorist activity, I simply don't know how you can call someone a terrorist. We tried out many of our new interrogation techniques on Juma al-Dosari. Colangelo Bryan met with him many times and cataloged what was done with him. Al-Dosari said that Americans forced him to the ground and urinated on him. We put out our cigarettes on him. We shocked him with an electric device. We spat on him. We poured a hot cup of tea on his head. We told him that, quote, we brought you here to kill you. We beat him until he vomited blood. We threatened to have him raped. We dressed him in shorts and left him in a frigid, air-conditioned room. We abandoned him in another room with no water. We invited him to drink from his toilet bowl, which he did. We wrapped him in an Israeli flag. We told him that we would hold him forever. And we told him that we would send him to Egypt to be tortured. On a different day, we chained him to the floor and cut off his clothes while a female MP entered the room. We dripped what we said was menstrual blood on his body. When he spat at us, we smeared this blood on his face. We kissed the cross around our neck and said, "This is a gift from Christ for you Muslims." We videotaped the entire episode. Έτσι λοιπόν και πολλά άλλα που θα δούμε.
Αν προσέξατε το τελευταίο τρίλεπτο, απαριθμούσε από αναφορές συγκεκριμένου στρατιώτη τι ακριβώς κάνανε σε κάποιον που υποτίθεται ότι είτε ανέκριναν είτε κάνανε μια πολιτική ψυχολογικής βίας πάνω του και όχι μόνο. Αυτό είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί από πάρα πολλές μαρτυρίες, τις οποίες και με μικρό μέρος των οποίων θα δούμε και στη συνέχεια. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, ένα κομμάτι, τέλος πάντων, ένα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και βέβαια ένα πολύ απολαυστικό σετ με βίντεο του Ομπάμα να δηλώνει συνέχεια ότι θα καταργήσει τον Γκουαντάναμο από το 2007. Πριν από όλο αυτό, να αναφερθούμε λίγο στα αρχεία Γκουαντάναμο, τα οποία έγιναν leaked από το Wikileaks 25, ξεκίνησε το leaking τους 25 Απριλίου πέρυσι και άρχισαν να λένε διάφορα πράγματα, τα οποία πράγματα ήταν πρακτικά επικοινωνίες και ντοκουμέντα που είχαν να κάνουν με μεταφορές ανθρώπων και καθώς επίσης και το τι κατάσταση επικράτησε στον Γκουαντάναμο, όπως επίσης και τα νούμερα των ανθρώπων που έχουν προσαχθεί και με ποιο τρόπο κτλ. Καθώς επίσης και συγκεκριμένα στοιχεία για ανθρώπους όπου αποδείκνυαν την πλήρη αθωότητά τους και τη μη συμμετοχή τους σε οτιδήποτε, καθώς και κάποιον άλλον τη συμμετοχή τους χωρίς να ξέρουν, δηλαδή πιο low level στέλεχος τρομοκρατικής οργάνωσης, πας και αυτοκτονείς από τον κρεμό μόνος ούτως ή άλλως, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν πιάνανε κάναν υπερντούπερ, ας πούμε, τρομοκράτη, όπως και υποτίθεται πως έχει συμβεί στην Πτέρυγα 7 ή αλλιώς στο Camp X-Ray, το οποίο είναι και κλειστό σε οποιονδήποτε, δεν έχουν πάει εκεί ούτε δημοσιογράφοι, ούτε κανένας από αυτούς. Κρατείται πράγματι κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι είναι υψηλόβαθμος τέλεχος της Αλ-Καΐντα και τα λοιπά. Ναι, ξέρω, όλα αυτά ακούγονται παράλογα, αλλά όπως πολύ εύστοχα είπε και κάποιος προηγουμένως στο chat, και νομίζω ότι ο κάποιος αυτός ήταν γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε, είναι ντροπή να μην. Κάποιος είπε τέλος πάντων ότι αν είναι να κάνουμε ένα παραλληλισμό και με τις προσαγωγές προληπτικές. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αντίστοιχης σκέψης μέθοδος, ας πούμε. Δηλαδή χωρίς κανένα λόγο, χωρίς οτιδήποτε. Δηλαδή προσπαθούν οι αρχές, είτε με την εκτελεστική εξουσία, ο Κόρτο Μαλτές έκανε την παρότρινση, προσπαθούν οι αρχές μαζί με η εκτελεστική εξουσία, μαζί με τη δικαστική εξουσία, να βρουν τρόπους να περικυκλώσουν τους ήδη θεσμισμένους νόμους. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή σου λέει ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον αστυνομικό να αξιολογήσει αν εσύ είσαι υπαίτιος ή όχι ή ύποπτος για την τέλεση κάποιου αδικήματος. Κατά τον ίδιο τρόπο, το intelligence κομμάτι της αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής δίνει τη δυνατότητα στους στρατιώτες της να προσαγάγουν ή να, τέλος πάντων, περιορίζουν οποιονδήποτε θεωρούν ή πιστεύουν ότι έχουν πληροφορίες ότι εμπλέκεται σε κάποιο τρομοκρατικό και τα λοιπά, ας πούμε, εγχείρημα. Πολύ έξυπνα όλα αυτά, το καταλαβαίνω. Πράγματι για τους ανθρώπους που τα έχουν συλλάβει είναι έξυπνα, από την άποψη ότι μέχρι τώρα δείχνει ότι τους στόχους τους πετυχαίνουν. Την επέκτασή τους την έχουν πετύχει, οι εταιρείες τους ανοικοδομούν αυτά που έχουν γκρεμίσει στις σειράξεις που έχουν πάρει μέρος. Βρίσκονται σε μια σχετική θέση ισχύως, ειδικά μπροστά σε μια αδύναμη Ευρώπη που περιδινίζεται σε καταστάσεις χρέους και μπούρδας των αξιωματούχων της. Οπότε μια χαρά τα πάνε, δεν έχουμε θέμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι οι φίλοι τους οι Ευρωπαίοι ακολουθούν κατά πόδα τις τακτικές τους, ξεκινώντας από τον τρόπο που λειτουργεί η αστυνομική μηχανή. Πάμε όμως να δούμε λίγα περισσότερα πραγματάκια όσον αφορά το Γκουαντάναμο, βλέποντας ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ που τυκλοφορείται ως μια σπάνια
ματιά εκ των έσω στον Γκουαντάναμο. Taliban prisoners arriving today in Guantanamo Bay, Cuba. Despite international criticism, America insists that the conditions inside Camp X-Ray are humane. The fact remains that treatment is proper, and there's no doubt in my mind that it is humane and appropriate and consistent with the Geneva Convention for the most part. Remember, these are the ones in Guantanamo Bay or they don't share the same values we share. On his knees, facing this way. Knees down. Third pole. Don't let him look. Don't let him look. You're now the property of the U.S. Marine Corps. This is your final destination. Down! Get your fucking head down! You got something to say? Are you the fucking Brit? Fucking Brit traitor? Get on your knees! Get on your fucking knees! I'm not doing it for you. Don't move! Get away from the fence! Get away from the wall! Get off of the fence! That's your piss bucket, that's your drinking water, all right? Stay off the fucking fence. Shut up! Welcome to Guantanamo Bay. Now, of course, you can see that it's a tropical paradise, but that's not why we're here. Over that hill, about 2 kilometers, there are 275 Muslim men the Pentagon believes are terrorists. They're locked up in a place called Camp Delta. That's where Omar Khadr has lived for the past 6 years. But today, the U.S. military has agreed to give my cameraman, Osama Farag, and myself, and several journalists, a tour of the world's most famous prison. The high-value detainees are kept in Camp 7. Our tour guide is Lieutenant Colonel Ed Bush. There is no punishment at Guantanamo, which is why we will constantly correct you on they're not prisoners and this isn't a prison. Colonel Bush's assurances notwithstanding, it sure looks like a prison. Camp Delta consists of 4 separate facilities. This is Camp 4. It's where the most cooperative prisoners get to live. Omar Khadr is here, but today he's nowhere in sight. Many of these prisoners have been locked up in Guantanamo for the past 5 years. The Pentagon has only now begun laying charges. Human rights groups decry the lack of due process. And an incident when a guard is alleged to have flushed a Koran down the toilet has stained Guantanamo's reputation even further. But what our military tour guides hope to show us is how much things have improved. Because they prefer to do their own laundry. We offer them a laundry service. They like to do their own laundry. This is communal living. The highest amount of privileges, the highest incentives, the largest amount of movement. But the media's movement is tightly controlled. CBC cameraman Osama Farag must clear every shot with a minder. Can I shoot here? This part? Yeah. Some kind of... better not. We're allowed to film prisoners from the neck down only, no faces. Reporters are instructed not to ask the prisoners questions. If we break the rules, we could find ourselves on a quick flight home. It's called SMOC, self-harm SMOC. A camp commander shows us a communal cell block.
A black arrow is stenciled on the concrete floor, pointing to Mecca. In the wake of the Quran incident, the commander wants the media to know the U.S. respects Islam. Laid out on two of the beds are the items prisoners are given on arrival. You know, you see the prayer beads, again, the blanket, the prayer rug. Prisoners are recruited. But if a prisoner breaks the rules, he's issued an orange jumpsuit and sent to Camp 5 or 6. Okay, good afternoon again. Welcome to Camp 5. Camp 5 is a 100-bed maximum security facility. Our guide at Camp 5 also requests that we don't show her face. This is where the so-called non-compliant prisoners are kept. I need you to keep up with that. She leads us to a range on the ground floor. The narrow windows on the cell doors have cardboard taped over them. Nonetheless, the prisoners immediately know we're here. The prisoners are demanding a telephone. We gotta go. Colonel Bush hustles us out. I want a peace between the detainees and the guards. And if we need to cancel our trip altogether in order to keep that harmony as best we can in the camp, we'll absolutely do that. That's a bit unique. I know Mike and Carol and Jane, that's the first time that I've heard them that upset. It's not uncommon to hear chanting or crosstalk, but obviously we were creating some, we're making some of the detainees upset. So we're gonna get the heck out of there and allow them to open their windows back up and kind of keep the peace. If you look over here to the left. But our Camp 5 tour guide restarts the tour. She shows us an interrogation room, only she doesn't call it an interrogation room. In the vocabulary of the new Guantanamo, it's a reservation room. There's a table in there. They bring food and drink into them during the reservations. The room also has a refrigerator, a TV, DVD, VCR combination, and a coffee machine for them to use during the reservation itself. Why it's called a reservation instead of an interrogation? We call all their appointments reservations. There's no reason. It's just we don't tell the guards exactly what they're doing. We say this detainee has a reservation. As the explanation continues, Osama spots a soldier counting out sheets of toilet paper. A privilege a prisoner loses when he's sent to Camp 5 is his roll of toilet paper. Here, it's doled out 30 sheets at a time. Okay, folks, let's go, big guy. Prisoners spend 20 hours a day in small cells. A guard looks in every 3 minutes. Come on, I wait, guys. There's an even higher security prison where Khalid Sheikh Mohammed, the alleged mastermind of the attacks on the World Trade Center and the Pentagon, is held. Last month, the Pentagon admitted Mohammed had been waterboarded, an interrogation technique in which the subject is force-fed water until he thinks he's going to drown. Human rights groups say it's torture. But the message from Colonel Bush is, things have changed. Prison is about punishment and rehabilitation. We do neither one here. We are about detaining you, removing you from the battlefield, and then keeping you off the battlefield in as safe and humane way as we possibly can. Colonel Ed Bush's previous assignment was handling press briefings for Washington's bungled relief effort after Hurricane Katrina. His job here is to explain a prison where there are no prisoners, where interrogations are reservations, and where the suicides of three prisoners are called asymmetric warfare. Doing damage control at Guantanamo can be a struggle. For The National, I'm Bill Gillespie at Guantanamo Bay. Welcome. Όπως βλέπετε, το λεξικό στην διαχείριση των δημοσιογράφων στους χώρους, στα δύο πέμπτα των χώρων, ήταν τελείως διαφορετικό. Δεν υπήρχε δωμάτιο ανάκρισης, υπήρχε δωμάτιο αναψυχής, δεν υπάρχουν φυλακισμένοι, αλλά υπάρχουν περιορισμένοι από το πεδίο της μάχης που περιορίζονται σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον κλπ. Αυτά έλεγε τουλάχιστον ο Καραβανέος που μίλαγε με τον δημοσιογράφο προς το τέλος. Μιλάμε για μαγικά πράγματα, μιλάμε για λέξεις που χάνουν την έννοιά τους,
ή έννοιες που αρχίζουν και εκφράζονται σε καινούργιες λέξεις. Όπως ξανά πολύ εύστοχα ο Κόρτο Μαλτές ανέφερε στο chat, άλλος ένας παραλληλισμός που μπορεί κανείς να κάνει είναι με όλη αυτή την υπόθεση με τα κέντρα κράτησης της Αμυγδαλέζας, του Εύρου κτλ. Όπου υπάρχουν καταγγελίες και καθώς επίσης υπάρχει ολόκληρη αναφορά από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Διεθνή Αμνηστία κτλ. Σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης και μεταχείρισης των κρατουμένων εκεί, των ανθρώπων οι οποίοι στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη Γυραιά Ήπειρο έπρεπε να περάσουν από αυτό το ρημαδιασμένο κράτος. Δεν ξέραν, δεν ρωτήσανε, την πατήσανε. Αυτό είναι το απίθανο της υπόθεσης. Με τρολάρουνε λίγο στο chat, ρε Μούσια, γιατί μιλάς να κάνεις περάσπιση σε δικαστήριο. Τι να πω, ρε, μπορεί να βγαίνει από μικρός που ήθελα να γίνω δικηγόρος, μάλλον. Ψέμα, δεν ήθελα ποτέ να γίνω δικηγόρος. Λοιπόν, συνεχίζοντας, έχω να σας δείξω από ποιο σημείο όλα αυτά περνάνε και πολλές φορές ξεκινάνε ή ενισχύονται. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι πώς τα έχω δει τα πράγματα, αυτό το σημείο είναι η πολιτική. Η πολιτική είναι η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο συμφέρον και σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να βλάψουν το συμφέρον. Έτσι το έχω αντιληφθεί. Το συμφέρον βάζει τον πολιτικό μπροστά και μπορεί και συνεχίζει τη δουλειά του και αυτοί όλοι οι υπόλοιποι που αν μάθουν τι κάνει το συμφέρον θα πάθουν κλακάζ ή τέλος πάντων κάτι θα συμβεί ή ακόμα και αν μάθουν και πάνε να το διαδώσουν να τους πούνε και τρελούς, συνθηκολογούν σε τύπη συμβόλαια με τον πολιτικό και όλοι νομίζουν ότι τα πράγματα πάνε ζάχαρη. Έτσι λοιπόν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Αμερικανοί το 2007, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά ακούσαν τον Ομπάμα να λέει ότι θα καταργήσει το Γκουαντάναμο, θα το κλείσει, θα σταματήσει αυτές τις υποτιθέμενες μεθόδους που ναι, δεν έχουν αποδειχθεί κατά τα λεγόμενα των Αμερικανικών αρχών, αλλά για ένα λόγο ένας υποψήφιος πρόεδρος τα αναφέρει και τα τοποθετεί στην προεκλογική του καμπάνια. Και τέλος πάντων, με ένα από αυτά τα ψέματα, το οποίο ήταν η υποτιθέμενη κατάργηση του Γκουαντάναμο, ο Μπαράκ Ομπάμα κατάφερε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και από τότε μέχρι σήμερα, που κατάφερε και δεύτερη φορά να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και στη συγκεκριμένη προεκλογική καμπάνια δεν νομίζω ότι τα άκουσα καθόλου αυτό περί Γκουαντάναμο. Μέχρι σήμερα λοιπόν το Γκουαντάναμο λειτουργεί μια χαρά, πάει ζάχαρη, πήγαινε έρχονται καμιά κατοστάδα άνθρωποι πάνω κάτω ετησίως, όλα καλά. Για να δούμε λίγο πώς ψήφισαν οι Αμερικανοί. Second point. Our legitimacy is reduced when we've got a Guantanamo that is open, when we suspend habeas corpus. Those kinds of things erode our moral claims that we are acting on behalf of broader universal principles, and that's one of the reasons why those kinds of issues are so important. We're going to lead by shutting down Guantanamo and restoring habeas corpus in this country so that we offer them an example. I think that folks made a terrific point that we have to stand for human rights, and that should be part of the trade equation. It is harder for us to do it when we have situations like Guantanamo, where we've suspended habeas corpus. To the extent that we are not being true to our values and our ideals, that sends a negative message to the world, and it gives us less leverage then when we want to deal with countries that are abusing human rights. So I think it's part and parcel with a larger program of us restoring the traditions that made this country great and made us admired around the world. There are a number of different things that you could do early pertaining to executive orders. Right. One of them is to shut down Guantanamo Bay. Mm-hmm. Another is to change interrogation methods that are used by U.S. troops. Are those things that you plan to take early action on? Yes. I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo and I will follow through on that. I've said repeatedly that America doesn't torture. And I'm going to make sure that we don't torture. Those are part and parcel of
an effort to regain America's moral stature in the world. Έτσι πάει. Όπως θα είδατε στην αναμέτρηση, στο debate το τηλεοπτικό, δεξιά υπήρχε αυτό το διάγραμμα, το οποίο ήταν live σε σχέση με το πώς αλλάζει το sentiment των τηλεθεατών βάσει αυτών που λέγονται. Είναι μπροστά οι άνθρωποι, δηλαδή, πραγματικά. Ο Ομπάμα έλεγε το αυτονόητο για κάποιον υποψήφιο με τους δημοκρατικούς, υποτίθεται πώς. Ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει και εμείς να, σαν κοινωνία, να αφήσουμε η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέλος πάντων όλα όσα έχουμε συμφωνήσει τόσα χρόνια να διέπουν τις πράξεις μας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους άλλους. Βέβαια, μπορεί να του κέρδισε μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά προκοπή δεν είδαμε. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα και εκεί είναι και, και ένα κομμάτι του προβλήματος σε σχέση με το πώς η πολιτική ασκείται και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τελικά κάνει τίποτα, δεν έχουν παρανομήσει καθόλου στη ζωή τους ή τέλος πάντων η βασική τους παρανομία στα μάτια του διώκτη τους είναι ότι κατάγονται από ένα κράτος που υποτίθεται ότι η χώρα του διώκτη βρίσκεται σε πόλεμο με αυτό. Που βέβαια το κράτος, η αλήθεια είναι πως δεν επιτέθηκε, τουλάχιστον δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το κράτος επιτέθηκε, αλλά το άλλο που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τις ΗΠΑ, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι λεπτομέρειες και δεν μπορούμε να τα κοιτάμε, γιατί αυτοί είναι τρομοκράτες και μπορεί να έρθουν σπίτι σου να σκοτώσουν εσένα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Γιατί θες όλα τα υπόλοιπα, τι σε νοιάζουν. Αυτό είναι το παραμύθι της υπόθεσης και αυτό είναι που παίζει η αμερικανική τηλεόραση και προσεχώς σε ένα σινεμά στην περιοχή σας και βάζει τους ανθρώπους να σκέφτεται ότι ναι, εντάξει, σφάχτε τους. Αυτό γίνεται και εδώ τελικά, λίγο-λίγο, βήμα-βήμα, ωρεοποιούνται καταστάσεις, ωρεοποιούνται κέντρα κράτησης, ωρεοποιούνται φασίστες που άλλαξαν κουστούμια, ας πούμε, βγάλανε τα μποξεράκια και βάλανε κουστούμι και πήγανε στο κοινοβούλιο και όλη αυτή η κατάσταση. Και να μου πεις τώρα, γενικολογείς, ρε φίλε, και τέτοια. Εντάξει, θα σταματήσω να γενικολογώ εγώ και θα πάμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του και με τις μαρτυρίες, έχει φιλοξενηθεί σε αυτό το πεντάστερο οίκημα, τέλος πάντων, και έχει περάσει πάρα πολύ ωραία με τις υπηρεσίες που του παρήχαν οι καταπληκτικοί Αμερικανοί οικοδεσπότες του. Facing the press as a free man, finally back home in Afghanistan, the country he left as a boy prisoner 7 years ago. Mohammad Jawad doesn't know his exact date of birth, but he believes he was just 12 years old when he was arrested and then sent to Guantanamo. Jawad was brought up in Kabul. In 2002, he was arrested on suspicion of throwing a grenade at American forces. Jawad, who's currently diagnosed with stress and a number of other medical complaints, only said a few words to reporters. Facing the for the last year, Jawad has been represented by U.S. military lawyer Major Eric Montalvo. You signed up as a U.S. Marine. You serve as an American lawyer. What is your view of the system? Did the system let Jawad down? I would say that for 7 years, it certainly did. He's waited far too long. I have concern and disgust with things taking a protracted period of time, but in the end, I believe that once everything came to bear, the right result occurred. You're demanding compensation, but would you also like some action against those people who put this system in place, a Guantanamo Bay prison outside the U.S. legal system? You know, it's easy to Monday morning quarterback a scenario. You know, I was not there when they had to make very difficult decisions and come up with some system or a way of dealing with the problem that they were encountering. So I'm not necessarily an advocate of prosecuting people who had made a judgment call based on information that they had. But there has been misconduct
in this case and others. And, you know, those people should be held accountable. You know, it's a double standard whereby you accuse this young man for 7 years and he doesn't even go on a trial, and yet we have documented misconduct on behalf of people within the system that has gone unpunished. His lawyers demanding substantial a man who spent all his teenage years behind bars. James Bay's Al Jazeera, Kabul. I've looked into scores of cases, and though not everyone's innocent, of course, many are. After 9/11, the Americans went trawling for suspicious Muslims in Afghanistan, Pakistan, Africa, even Europe. Often they paid money for prisoners. They presumed their captives guilty, and then subjected them to the most appalling treatment. I'm in Jordan. I'm here to talk to a man who's been abused by the Americans. Hussein, a Palestinian refugee, was running a yogurt stand in Kabul. When the war came, he fled to Pakistan for the safety of his family. He was sold to the Americans and held in Bagram Air Force Base for a year before being taken to Guantanamo. After almost 3 years in custody with no indication of what he might have done wrong, he was released without charge or apology. I've come here to get an affidavit of the abuse that he suffered. So, you know, going back to the worst thing in Bagram, I want to make sure it's accurate that, you know, he had his sort of face on the ground. And then they used a stick, and I want to know why they did that, why they said they did that, why he thought he did that, what harm he suffered in the totally humiliating it. Okay, and then they took some sort of stick and stuck it up his rectum. Yes. And, you know, I'm sorry to do this, but can you describe the pain? Picked on that dick and was he believes that a person does not, or he's not a person that screams out or would scream if he wasn't really hurt. And only when the pain is overwhelming, you know, past the threshold point, would he scream. And he certainly did scream. He screamed as loud as he could. As we began with his statement, the first things that happened to him, there was some debate over, is that torture? You know, is someone making someone stand for hours on end with their arms above their head or whatever? Is that sort of thing torture or not? You know, to me it clearly is. What's the point of doing it unless you're trying to torture someone? But as we got past that, past the sleep deprivation, into ramming some sort of broomstick up his rectum, I don't think there's any sane person who wouldn't call that torture. The question of it all is why? I mean, from the very beginning, it seems that Hussein didn't have anything to say. They didn't even bother to interrogate him in Guantanamo for 10 months. And so, what on earth were they doing, first seizing him, second holding him, and third torturing him? Absolutely disgusting. How can America have come to this? This wasn't a one-off, but a systematic policy. We know from a series of leaked memos that torture was discussed at the highest levels of US government. The Justice Department took the US legal definition of torture and cynically redefined it so they could say it wasn't happening. They said that suffering at the hands of American troops would only count as torture if physical pain was equivalent to organ failure or even death. According to them, nothing less counted. Donald Rumsfeld specifically authorized torture light to soften detainees up for interrogation.
But in Bagram and Abu Ghraib, torture light soon escalated into torture heavy. Even our own soldiers abused prisoners in Iraq. Their defense? We were only following orders. It's a situation that many in the military themselves deplore. Charlie Swift is a senior U.S. Navy officer and the military lawyer detailed to represent one of the Guantanamo prisoners charged with conspiracy to commit terrorist acts. What's his name? Salem Ahmed Hamdan. He's a friendly guy, a trusting guy, is not capable of hate. He doesn't really hate his guards. Hey, let me ask you about that, because I understand he has some reasons to hate. What are the worst sorts of things he had to go through? Well, he was treated very badly at the beginning. Right. While in Afghanistan, he alleges, and I wasn't there, but this is what Mr. Hamdan tells. Do you find him credible? Yes, I do. What sort of things does he allege? He alleges he was beaten, that he was held for about 3 days in a bound position, cold, dropped, dragged, kicked, punched. Two prisoners had been beaten to death and died during their interrogations. Everyone in the prison camp knew about it, decided, hey, not for me. I'll tell them anything they want to hear, because nothing in this is worth dying for. The Americans then proposed to use these confessions, tortured from Charlie's client, as justification to detain him indefinitely. They were convinced he was Osama bin Laden's driver and gave him no chance to plead that he was innocent of any terrorist conspiracies. So he was just meant to plead guilty? Right. He was told, well, here's your choices. You can plead guilty and have a lawyer, or if you don't plead guilty, then we'll take your lawyer away. Were you told that? That you yes. had to help him plead guilty? How yes. did you feel about that? I thought that it was unethical. Mm-hmm. When I met him, I realized very quickly that he didn't feel that he'd committed a crime, and that he didn't want to plead guilty. And I was really fairly shocked that the government wanted to try him at all. It's all too easy to see how innocent men got caught in the net. The Americans were offering substantial bounties for anyone in Afghanistan or Pakistan who turned in a foreign terrorist. Locals began to scoop up Arabs, handing them over with assurances to the US that they were Al-Qaeda members. Salam Hamdan was captured in this way by an armed gang. Mr. Hamdan alleged when he asked, why are you stopping me? Why are you, if you grab me, they said, well, you're worth money to the CIA. How much money with the CIA? $5,000. And Hamdan's reaction when he hears that they've sold him for $5,000 isn't even anger. It's amazement. He says, I've never seen that much money. Can you show it to us? So money changed hands in Afghanistan, and you'd think that would make the Americans cautious. Instead, they assume all the prisoners are guilty, force them to confess, and by the time they reach Guantanamo, everyone's a lethal terrorist. I don't think these are very nice people. They're bad individuals. You know, if you went to New York and you asked them, they'd probably be saying we're treating them too good. After 3 years of suffering daily indignity and brutality as prisoners in Guantanamo Bay, my clients Mohsen Beg and Richard Belmar were finally released without charges just a few weeks ago. I'm on my way to see Richard, who was only 21 when he was sold to the U.S. forces in Pakistan. He had been to Afghanistan, but that's not a crime. He wanted to study the Quran. Because of the extended torture he's been through, Richard's badly traumatized. He's still in hiding, and he's frightened to show his face. Richard, it's really good to be in your house back in England after seeing you in Guantanamo Bay. But thinking all that way back, do you have any recollection of the sorts of things that the Americans would say to you when they were beating you? Yeah, I remember them saying things like, one less Muslim on the street, Muslim terrorists, this is for 9/11, stuff like this. Is there any sort of physical evidence of you being abused by them? Yeah, I have a fracture on my head, on the back of my skull. Where is that? Is that that's back here someplace? Yes, yeah, right there. Mm-hmm. And what happens when you put a little pressure on that? So when I put pressure on it, I black out. Mm-hmm. So, you know, it's a bad injury, basically. Getting a fractured skull, was that the worst thing that happened to you? No, it's not. What the worst thing that happened to me, I can't even explain because it's too horrific. I can't handle it to speak on it.
This torture was meted out in order to get Richard to confess that he went to Afghanistan to sign up at a terrorist training camp. Are you a terrorist? Were you a terrorist? No, I'm not. And I never was. What sorts of things were they trying to get you to say? They're trying to get me to say, you know, that I trained in Al-Farouk camp and that I had a cozy chat with Bin Laden and that I fought against America and stuff like that. I mean, did you do it? No, I didn't. It's far from the reality. The reality is that the US had little on Richard except for confessions tortured out of him. Richard's lost 3 years of his life, suffers epileptic fits because of his skull injury, and has other deep emotional scars. When the US makes its case for torture, they call it coercion, of course, they talk about terrorist masterminds who have information that will save lives. But that's not the sordid reality of Guantanamo Bay, where more often we're talking about yogurt sellers, chauffeurs, and kids like Richard, who were caught up in the wrong place at the wrong time. So why is it that the United States continues to believe everything it hears? It's because the torturer doesn't get the truth, but gets what he wants to hear from the person he's abusing. Αυτό, η μεγάλη αλήθεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά τα πράγματα που κάνουν σε άλλους ανθρώπους, γιατί παίρνουν την απάντηση που τους νομιμοποιεί. Με όλη αυτή την κατάσταση που λέει ότι αυτός ήταν στην Αλ-Κάιντα και έχουμε μάρτυρες, οι οποίοι μάρτυρες πρακτικά τι κάνανε, πουλάγαν τους δικούς τους για 5.000 δολάρια. Ο άλλος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πιστεύει ότι αυτός είναι ένας τρομοκράτης και νομιμοποιείται στο να κάνει ό,τι νομίζει ότι θα μπορούσε να κάνει. Έτσι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και μέρα με τη μέρα, ανεξαρτήτως αν δουλεύει κάποιος εκεί ή όχι, δουλεύει. Με αυτά και με αυτά αποκτηνωνόμαστε. Αυτό παθαίνουμε, τα αφήνουμε τα πράγματα και συμβαίνουν έτσι. Κάποιοι βγάζουν τα χειρότερά τους ένστικτα πάνω σε άλλους ανθρώπους που... Και δεν έχει και νόημα να εξετάσεις αν έφταιγαν ή όχι. Δηλαδή, ακόμα και να φταίνε για κάτι και να... Δηλαδή, okay, νόμοι, νομοθεσία, δικαστήρια, κάτι, παιδιά, κάποιος, αν είναι δυνατόν. Ναι, συμφωνώ, το εκτελώ εντολές, το κλασικό πείραμα του Milgram και τα σχετικά. Αλήθεια είναι αυτό που γράφει ο Πότιμος. Έτσι γίνεται, το έχουμε πει και άλλες φορές. Το είχα γράψει, θυμάμαι, πέρυσι το γράφα κάποια στιγμή, που ήταν, νομίζω ότι ήταν λίγο πριν το καλοκαίρι. Όπου είχαμε αυτό το συνεχές ξύλο, ας πούμε, μάτα αυτά, ιστορίες κτλ. Και είναι το εκτελείο εντολές. Ο παραλληλισμός, ας πούμε, με τους στρατηγούς του Τρίτου Ράιχ που κατηγορούνται στην Ιρεμβέργη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακρύ, δεν είναι μακριά να σκεφτεί κανείς, γιατί και αυτοί το ίδιο πράγμα επικαλέστηκαν. Ότι, εγώ εκτελούσα εντολές. Μια που και ο ανώτερος είχε την άξιση και τα μυαλά του στον αέρα. Έτσι είναι. Όλοι αυτοί εκτελούν εντολές, η κυβέρνηση προστατεύει τους πολίτες, οι πολίτες νιώθουν προστατευμένοι γιατί τους το διαφημίζει η τηλεόραση και όλος αυτός ο χώρος ηλιθιότητας, βαρβαρότητας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, καλά κρατεί. Ναι, έχουν παιδιά, παντού έχουν παιδιά. Τον άλλο τον μαζέψανε 12 χρονών, Βεντ. Και βγήκε μετά από 7 χρόνια, 8. Δεν θυμόταν πότε είχε γεννηθεί κιόλας. Αυτό είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο τέλος άλλου ενός The Barbershop, του πρώτου της χρονιάς. Να είμαστε καλά, θα έρθουν κι άλλα, με διάφορα θεματάκια που παίζουν. Θα προσπαθούμε λίγο να αποφεύγουμε την πολύ επικαιρότητα, γιατί καλός ή κακός εκτεθέμεθα σε αυτήν καλά ή άσχημα από παντού. Μπορεί και να μην το καταφέρουμε πλήρως, θα φανεί. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα θαυμάσιο χρόνο. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θα τα ξαναπούμε λίγο για την επόμενη εβδομάδα. Βοήθειά μας. Do 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 do